Το μόνο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν, να προσπαθούν άνθρωποι να διαχωρίσουν από απλά μπάζα άλλης προελεύσεως αυτά που προέρχονται από το συνδρομικό δυστύχημα, εν ώψη του γεγονότος μάλιστα ότι υπήρξαν τοξικές ουσίες. Το να μολύνει το περιβάλλον πέραν όλων των άλλων είναι το αδιανόητο από τις συνθήκες που συμβαίνουν χώρα. Όταν βέβαια ένας υπουργός επιβλέπει όλα αυτά και λέει ότι εκείνη φρόντισε για την αποκατάσταση του τοπίου, απορώ πώς συνεχίζει να είναι μέλος της κυβέρνησης και αυτός που του έδωσε την εντολή.